Πάμε στον κύριο Σιντιχάκη να ακούσουμε και μετά θα συζητήσουμε. Να ακούσουμε και τη δική του άποψη, εκτίμηση για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα και τι κατά την άποψή του θα έπρεπε να αλλάξει άμεσα, έτσι. Δεν λέω τώρα μακροπρόθεσμα, γιατί και εγώ είμαστε. Κύριε Ξενάκη, η κυβέρνηση μπορεί να ισχυρίζεται ότι είμαστε κοντά στο τέλος της πανδημίας. Ναι. Ωστόσο, οι δείχτες επιβεβαιώνουν το εντελώς αντίθετο. Επιβεβαιώνουν για την ακρίβεια την εγκληματική πολιτική που ασκείται με τα πρωτόκολλα της ανοσίας. Γιατί αυτή είναι η επιλογή, της ανοσίας. Και φυσικά την πλήρη απουσία μέτρων προστασίας και θωράκισης της ζωής, της υγείας του λαού. Εγώ θα επικαλεστώ τα όσα είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που προειδοποιεί ότι η μετάλλαξη Ομικρόν δεν είναι το τέλος της πανδημίας. Ακριβώς επειδή η μεγάλη διασπορά ευνοεί την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων. Υπάρχουν άλλες μελέτες επίσης που δείχνουν ότι η ανοσία της Αγγέλης, που από ό,τι φαίνεται αυτό δεν επιλέγουν... υπάρχει αυτό. Μας είπε ο κ. Μαγιορκίνης χθες ότι αυτό το ξεχάσουμε. Δεν υπάρχει. Γιατί κάποιος νοσεί, ξανανοσεί, ξανανοσεί. Ναι. Τα ενεργά κρούσματα αυτή τη στιγμή είναι 170.000. Στην πράξη αυτό φαίνεται ότι επιδιώκει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά δεν αυτό υπάρχει. Επιδιώκει όχι μόνο η δική μας κυβέρνηση, επιλέγουν όλα τα κράτη για τη διαχείριση της πανδημίας. Και φαίνεται ότι δεν είναι ικανή να τη σταματήσει. Και το λέω αυτό διότι η ήπια νόσηση που προκαλεί η Όμικρον δεν δημιουργεί επαρκή αντισώματα για την προστασία από τον ιό. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, ενδεχομένως και μελλοντικών μεταλλάξεων. Τι προτείνετε για το τώρα, κύριε Σιντιχάκη, τι προτείνετε για το τώρα? Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να κατανοηθεί ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο ζήτημα της πανδημίας είναι εγκληματική. Και το λέω αυτό διότι δεν είναι ούτε η ατομική ευθύνη, ούτε η αυτοδιάγνωση, ούτε ότι μείνε στο σπίτι μέχρι τη ραγδαία επιδείνωση των συμπτωμάτων, ούτε τα πρόστιμα. Αυτό αποτελεί μια πρακτική εγκληματική σε βάρος του λαού. Αυτό λοιπόν που το ΚΚΕ δεν θα κουραστεί να το λέει, είναι η αναγκαία θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που σημαίνει επιπλέον προσωπικό, υγειονομικούς. Αυτό το ξεπουπούριασμα που έκανε η κυβέρνηση στα νοσοκομεία με την αναστολή των 6.000 υγειονομικών με βάση το νόμο περί υποχρεωτικότητας έχει δημιουργήσει επικίνδυνους όρους λειτουργίας των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων μονάδων υγείας και πραγματικά προκαλεί εντύπωση, εγώ θα έλεγα ύποπτη επιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης για την διαδικασία της αναστολής, όταν έχεις ένα υγειονομικό, αυτό που έχει μείνει, που είναι εξουθενωμένο και οι νοσούντες πεθαίνουν στα ράντζα. Πάντως, κύριε Σιντιχάκη, εγώ να πω, επειδή το έχω μπροστά μου τώρα, ότι ο κύριος Πλεύρης έχει μια συνέντευξη στα παραπολιτικά αύριο που λέει για πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών και 700 γιατρών, δηλαδή για 4.700 άτομα. Ακούστε να σας πω, έχουν περάσει 2 χρόνια. Ναι. 2 χρόνια έχουν περάσει. Εξαγγελίες έχουμε ακούσει πολλές. Το ΚΚΕ έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον τα στελέχη του το 99%. Και μου κάνει εντύπωση ότι στηρίζεται 6.000 υγειονομικούς, επιστήμονες, που παραμένουν ανεμβολίαστοι 2 χρόνια μετά. Ακούστε με να σας πω. Ένα κόμμα που είναι υπέρ του εμβολιασμού. Και στην πράξη. Όχι ότι είναι θεωρητικό. Και στην πράξη, διότι θεωρούμε ότι τα όσα λέει η επιστημονική κοινότητα πρέπει να ακολουθούνται και κατά γράμμα. Και πρωτοχωρήσατε, το κάνατε και πρώτοι κιόλας. Και ενιαία και όλοι μαζί να τα λέμε λέει αυτά. Η επιστημονική... ναι. Είναι λοιπόν άλλο πράγμα το τι λέει η επιστημονική κοινότητα και είναι άλλο πράγμα όταν η κυβέρνηση κάνει κολοσφούκι στην κυριολεξία, επιτρέψτε μου την έκφραση, τις επιστημονικές επισημάνσεις. Ακόμα κι αν λειτουργήσει αυτό το εκβιαστικό μέτρο που εισάγει η κυβέρνηση και αυξάνεται το ποσοστό των εμβολιασμένων. Με τα πρόστιμα λέτε, ναι. Με τα πρόστιμα, ακόμα και οι απολύσεις που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, οι ίδιες οι εξελίξεις δείχνουν ότι η ανυπαρξία του συνόλου των κρατικών προληπτικών μέτρων και η άθλια κατάσταση που υπάρχει και η δεδομένη μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων ή και σοβαρή ακύρωσή τους λόγω των μεταλλάξεων. Θα δείτε ότι θα λειτουργήσει ως θερμοκήπιο αναπαραγωγής του προβλήματος. Κύριε Σιντιχάκη, συγγνώμη, τώρα μου θυμίζει τον κύριο Πολάκη με αυτό που λέτε. Υπάρχει ανυπαρξία των εμβολίων στην κάλυψη. Τι είναι αυτό που λέτε?
Υπάρχει, είναι τώρα να το λέτε αυτό το πράγμα. Βγήκαν ο Πόη που τον φέρατε ως παράδειγμα και είπε ότι τα εμβόλια καλύπτουν την Όμικρον. Πώς το λέτε αυτό το πράγμα εσείς σήμερα? Την οβαρή, σοβαρή νόση και την μονάδα δική θεραπεία. Όχι, όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Αυτό είπατε. Δεν λέμε αυτό. Όχι, 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 όχι. Αυτό που λέμε είναι ότι η κυβέρνηση έχει μια εχθρική στάση απέναντι στους ανεμβολίαστους. Αντί να ακολουθήσει μια πολιτική πειθούς, μια πολιτική ιχνηλάτησης, μια πολιτική εξήγησης τους ανεμβολίαστους για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ναι, ρίχνει τη δαμόκλεια σπάθεια πάνω τους, τους απολύει και ξέρετε γιατί, το είπα εν μέσω πλήρης σαφώς ότι είναι ύποπτη η στάση της κυβέρνησης, γιατί με αυτόν τον τρόπο προμηνύει το νέο ΕΣΥ, δηλαδή το νέο ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ, που σημαίνει λιγότερη υγειονομική και μπάσιμο του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο τομέα υγείας. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε στον κύριο Σιντιχάκη, λοιπόν, να τον ρωτήσουμε πολιτικά πια την άποψή του, αν στην παρούσα συγκυρία οι εκλογές θα ήταν μια λύση για τον τόπο. Με δεδομένο ότι πάμε σε απλή αναλογική, εκλογές απλής αναλογικής για πρώτη φορά, έστω και αυτή την απλή αναλογική με τους περιορισμούς που έχει, και αν η περίοδος αυτή προσφέρεται για να γίνουν εκλογές, η περίοδο της πανδημίας με τους περιορισμούς που βλέπουμε. Προφανώς το ΚΚΕ δεν μένει αδιάφορο σε αυτή τη διαδικασία, αν τελικά θα πάμε ή όχι σε εκλογές. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, ανά πάσα στιγμή να μπούμε και σε αυτό το πεδίο της μάχης και της αντιπαράθεσης. Αλλά θα έλεγα το εξής, ότι αυτή η συζήτηση για το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ή δεν θέλει τις εκλογές, είναι μια βολική, θα έλεγα, συζήτηση που αποπροσανατολίζει τον κόσμο από τα κυρίαρχα βασικά προβλήματα που τον απασχολούν αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό διότι ήδη οι εργαζόμενοι μετρούν δύο μισθούς χαμένους το χρόνο πάνω από 1.800 ευρώ από τον παράζ των ανατιμήσεων. Ναι. Και ενώ ζει είναι το αυτό επόμενο το θέμα στο οποίο θα πηγαίναμε. Με προλαβαίνετε, ναι, θα πηγαίναμε εκεί. Απλώς συνδυάζεται, διότι σε τελική ανάλυση, σιγά μην ενδιαφέρει τώρα τον κόσμο εάν θα πάμε και πότε θα πάμε σε εκλογές. Και να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει στρατηγική διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτή της Νέας Δημοκρατίας? Με συγχωρείτε, μαζί ψηφίσανε τα Ραφάλ, μαζί ψηφίσανε τις φρεγάτες, συμφωνούν με το Ταμείο Ανάκαψης, συμφωνούν με την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή εποχή, συμφωνούν με όλη αυτή τη στρατηγική επιλογή που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτα μια διακυβέρνηση, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ ή του κυρίου Ανδρουλάκη? Με συγχωρείτε, έχουν ψηφίσει τρία μνημόνια. Έχουν εφαρμόσει ένα σύνολο αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος μας έφτασε εδώ? Δεν μας έφτασαν οι κυβερνήσεις οι δικές τους, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα και πάει λέγοντας. Την ίδια στιγμή όμως δεν απαντάνε στο εξής βασικό ερώτημα. Με βάση αυτό το τσουνάμι αυξήσεων, γιατί δεν λένε κουβέντα για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, στον ειδικό φόρο για τα καύσιμα? Κύριε Σιντιχάκη, γιατί δεν μιλάνε ένα για τη διαγραφή των χρεών, ένα για σχόλιο, τη μείωση της φορολογίας για τους αυτοαπασχολούμενους? Κύριε Σιντιχάκη, χτες ο κύριος Τσίπρας, σχολιάζοντας τη στάση του Κινάλ και τον κίνδυνο που διατρέχει, είπε ότι θα μπορούσε να γίνει, χρησιμοποιήσει μια φράση που είχε πει ο Βάγγελος Βενιζέλος, ΚΚΕ του κέντρου. Δεν ξέρω αν το ακούσατε και θα ήθελα ένα σχολείο σας. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, προφανώς για να δημιουργήσει μια εικόνα, να δημιουργήσει μια εντύπωση. Εγώ να σας πω το εξής. Πέστε μου, πραγματικά ειλικρίνα, σε τι διαφοροποιούνται αυτά τα δύο κόμματα όταν κατά 50%. Εμείς θα σας πούμε, ναι. Προφανώς είναι ρητορικό το ερώτημα, τι θα μου πει τώρα ο κύριος Μπαλάφας και ο κύριος Μελάς, ότι ψήφισαν από κοινού το 50% των νομοσχεδίων μέσα στη Βουλή, ότι ψήφισαν από κοινού για τα Ραφάλ? Μιλάμε τώρα για Ραφάλ, 18 Ραφάλ, 2,5 δισεκατομμύρια. Τρεις φρεγάτες, 3 δισεκατομμύρια, 5,5 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πώς μεταφράζεται? Σε 500 σχολεία, με βάση προδιαγραφές ΧΤΥΠ, ή 35 νοσοκομεία. Ναι, συγγνώμη, αλλά άμα δεν, έχουμε αεροπλάνα και πλοία, άμα δεν έχουμε αεροπλάνα και πλοία με την Τουρκία απέναντι, θα έχουμε. Λέτε εσείς ότι δεν πρέπει να έχουμε σε προτεραιότητα αυτό το κομμάτι, αυτό, μαζί με τα σχολεία και τα υπόλοιπα, αυτό, βέβαια. Προσέξτε, κάτι είναι το μόνιμο αφήγημα. Όσο δείχνεις μια τέτοια ευαισθησία
από τον εξανατολάς κίνδυνο που είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, ναι. Αλλά θέλει μια ολόκληρη συζήτηση να κουβεντιάσουμε τελικά ποια είναι αυτή η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσεις, έτσι ώστε να ακολουθήσεις μια πολιτική ειρήνης, υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ειρήνης με ποιους, με αυτούς απέναντι? Έξω από το ΝΑΤΟ. Πότε είχαμε ειρήνη με αυτούς απέναντι? Έξω από τους υπεριαλιστικούς. Αλλά δεν έχουμε ειρήνη μαζί τους. Να βγούμε από το ΝΑΤΟ. Δεν το προτείνει πια ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και με τη Γαλλία είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορώ να σας ακούω. Δεν απαντάω σε εσάς, συγγνώμη, επειδή έχουμε και μια εσωτερική εδώ που ανοίγει ο κύριος Καραμέρος για το ΝΑΤΟ. Λέω όσο χώνεσαι στους ανταγωνισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τους Ρώσους, με τους Κινέζους, όσο ακολουθείς μια πολιτική εξάρτησης από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχεις γεμίσει την Ελλάδα, την έχεις κάνει ξέφραγο αμπέλι, έτσι, προφανώς δεν θα ακολουθήσεις μια πολιτική ειρήνης, αλληλεγγύης και φιλία με τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Εντάξει, πάντα θα είσαι προσκολλημένος στους Αμερικάνους, ναι. Θα είσαι στους Γάλλους. Η συμφωνία για τα Ραφάλ, για παράδειγμα, προβλέπει γαλλικές βάσεις στην Ελλάδα. Μα έχουμε Αμερικάνικες, έχουμε γαλλικές. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να πούμε ότι δεν πρόκειται να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της χώρας μας όσο είσαι κολλημένος σε αυτή την πολιτική, την επιθετική πολιτική, λοιπόν, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας ζητήσω συγγνώμη, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής. Πέστε, για τα θέματα του, για τον προϋπολογισμό. Ο κύριος Μελλάς δεν έχει δίκιο. Και δεν έχει δίκιο για τον εξής λόγο. Και αυτή η συζήτηση έγινε μέσα στη Βουλή. Έχουμε μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τα νοσοκομεία κατά 139 εκατομμύρια σε συνέχεια των 600 εκατομμυρίων του 2021. Όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Σεπτέμβριου του 2021 στα νοσοκομεία ήταν 962 εκατομμύρια. Έχουμε μείωση κατά 52% της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΟΠΗ που φτάνουν τα 69 εκατομμύρια μείων. Λοιπόν, τι μας λέει λοιπόν ο κύριος Μελλάς? Δεν είναι έτσι, κύριε Σιντιχάκη, που τα λέτε. Να μην λέμε λοιπόν ψέματα, να λέμε αλήθειες. Δεν λέμε ψέματα, κύριε Σιντιχάκη. Μιλάμε για τις δαπάνες στην υγεία που αφορούν τον προϋπολογισμό. Την αλήθεια λέμε και το γνωρίζετε ότι λέμε αλήθεια. Μέτρα ανακούφισης για τον λαό. Θα τα πούμε, παρακαλώ. Για την ακρίβεια θα τα πούμε σε λίγο. Κύριε Στιχάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Αν τυχόν υπάρξουν προώρες εκλογές ή έγινουν εκλογές στην ώρα τους και δεν υπάρχει αυτοδυναμία λόγω της απλής αναλογικής. Το λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά μπορεί να είναι και μια πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την πρώτη εντολή η Νέα Δημοκρατία. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Το λέω σωστά, για να υπάρχει λύση και να πάρει αυτοδυναμία. Οπότε θα πάει η εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι τώρα δημοσκοπήσει, ήταν τα αποτελέσματα του 19. Μετά στο κίνημα αλλαγής, εσείς το ΚΚΕ θα μπαίνατε σε μια κυβέρνηση, έστω με ανοχή, με ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για να αλλάξει το εργασιακό, να γίνουν πέντε πράγματα στην υγεία, να αλλάξει το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δηλαδή με ένα πρόγραμμα, με ένα συγκεκριμένο ορίζοντα. Θα το βλέπατε? Εσείς τι λέτε τώρα? Έχοντας υπόψη τις διακυβερνήσεις διαχρονικά του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, αυτά τα οποία λέει τώρα κτλ. Τι λέτε εσείς? Υπάρχει κάποιο κόμμα, κάποιο αστικό κόμμα που λέει αφήνει πίσω το παλιό κακό του παρελθόν και ακολουθάει μια πολιτική ρήξης με το μεγάλο κεφάλαιο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους Αμερικάνους, με το ΝΑΤΟ, ή να πάρει τα στοιχειώδη αυτά μέτρα τα οποία λέτε τώρα εσείς? Ακούστε να σας πω, το ΚΚΕ δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. Όλοι έχουν το προϊστορικό τους. Ουδέν λάθος μετά την απομάκρυση εκ του Ταμείου. Το ΚΚΕ απευθύνεται στο λαό και του λέει ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και θα τον σώσει μόνο εάν απορρίψει συνολικά αυτά τα κόμματα και τους δορυφόρους του, να τους απορρίψει όμως και στην κάλπη αλλά και στους καθημερινούς αγώνες. Εντάξει, αυτά σωστά τα ακούμε και έχουν ενδιαφέρον. Σας λέω στην πράξη. Αυτό περί προοδευτικής διακυβέρνησης, έστω με ένα συγκεκριμένο ορίζοντα, το απορρίπτεται? Τι καταλάβατε από αυτό που σας είπα? Εγώ κατάλαβα ότι θα δώσετε αγώνα να έρθει ο σοσιαλισμός ή να αυξήσει τα ποσοστά του ΚΚΕ. Όχι απλώς το απορρίπτουμε. Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήθελα να μου πείτε. Εντάξει. Αν θέλετε να ρίξουμε το επίπεδο της κουβέντας, καταλαβαίνω. Καμία αντίρρηση. Αλλά επειδή αντιλαμβάνεστε και ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ μιλάει και για το σήμερα και έχει καταθέσει πάμπολες φορές προτάσεις νόμου για την ανακούφιση του λαού.
όπως για παράδειγμα και αυτά που σας είπα προηγουμένως και αφορούσαν την ακρίβεια. Δηλαδή τι, την κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στα είδη πλατείας κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο για τα καύσιμα, να αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Ωραία, άμα σας πει ο ΣΥΡΙΖΑ το κοινάλ, πάμε μαζί να κάνουμε αυτά τα πέντε πράγματα τώρα, για έξι μήνες. Δεν θα συνεργαστείτε. Θα κάνουμε υποθέσεις. Μα με συγχωρείτε. Το κάνετε το 89 και η Συντυχάκη. Έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει. Το κάνετε το 89 με αυτήν την κακιά δεξιά. Άμα έρθει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να σας πει, ελάτε να λύσουμε πέντε πράγματα. Ήδη καταλαβαίνετε. Ή δεν καταλαβαίνετε ή σκοπίμως επαναφέρετε το ζήτημα. Λέω το 89. Θα συνεργαστήκατε με τη δεξιά. Όπως διότι σας είπα προηγουμένως, από κοινού ψηφίζουν μέσα στη Βουλή τα νομοσχέδια. Από κοινού συμφωνούν για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 32 δισεκατομμύρια που θα πάνε για τις πράσινες πίστες. Από κοινού συμφωνούν, από κοινού ψηφίζουν τα μνημόνια μέσα στη Βουλή. Από κοινού συμφωνούν με τις στρατηγικές επιλογές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τι πλαστήρες του παπάγους, κύριε Συντυχάκη, αυτό επαναλαμβάνουμε το ιστορικό. Πώς ρωτάτε το ΚΚΕ που συγκρούεται με αυτές τις στρατηγικές, με αυτά τα κόμματα, ζητάει από το λαό να τους απορρίψει την επόμενη μέρα να πουλήσει το λαό και να πάει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι ποτέ δυνατό. Μου επιτρέπετε μία ερώτηση, κύριε Συντυχάκη. Πάντως, να σας την κάνω. Όμως και για την ακρίβεια, να πείτε. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Συνεχίστε. Παρακαλώ, γιατί το ανοίξατε κιόλας το θέμα εσείς. Και λέω ότι είναι προκλητικοί και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Διότι στην ανταγωνιστικότητα μπήκε η ΔΕΗ, αλλά ο λαός κρυώνει. Στην ανταγωνιστικότητα μπήκε ο ΤΕ, αλλά έχει τα πιο ακριβά τιμολόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας είπα ότι έχουν χάσει εργαζόμενοι 1.800 ευρώ από τον παράζανα τιμήσεων. Και έχει στον Πρωθυπουργό, με θράσος, να δίνει ψεύτικες υποσχέσεις για σημαντικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού από την Πρωτομαγιά. Αρνούμενος όμως να δεχτεί για ποιο θα είναι το ύψος, όταν ήδη έχουν χάσει 1.800 ευρώ. Ξεχάσαμε τον νόμο Βρούτσια Αχτσιόγλου που καθιστά κενό γράμμα ακόμα και την πενιγρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Λοιπόν, ορίστε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πίδημα. Ας διαγράψουν τα χρέη του Κοσμάκη. Να μειώσουν τη φορολογία στους αυτοαπασχολούμενους, να επαναφέρουν το αφορολόγητο, να προστατεύσουν το αγροτικό εισόδημα. Είχαμε ζημιές από πλημμύρες, από πυρκαγιές, από σεισμούς. Να αποζημιώσουν τον κόσμο. Όχι τώρα, το κοροϊδεύουν. Τώρα, αλλά λοιπόν, ξέρετε κάτι, ναι. Δεν θα το κάνουν ούτε τη Δευτέρα παρουσία. Και ξέρετε γιατί? Διότι δεν πρέπει να θυχτούν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του πρόσφατα. Κύριε Συντυχάκη, θα το κάνω το ερώτημα τώρα όμως. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να μην έχουμε από τον Ιανουάριο φαινόμενα εκτροχιασμού της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Και καθόμαστε και κουβεντιάζουμε για τις εκλογές και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και αν το ΚΚΕ, εάν και εφόσον θα στηρίξει ή δεν θα στηρίξει. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα να σταματήσουν, ο λαός πρέπει να τους γυρίσει πραγματικά την πλάτη και να διεκδικήσει τα αυτονόητα, να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, πάντως, να έχει ένα μισθό, πάντως, να μπορεί για να τα πούμε τα πράγματα, να πούμε τα πράγματα ρεαλιστικά, από το 1974 που έχουμε τα πολίτευση και μετά και έχουν περάσει μισός αιώνας. Και το ΚΚΕ έχει πάει για τις ίδιες θέσεις. Ο λαός δεν τους έχει γυρίσει την πλάτη, ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Το γύρισε το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ξαναγυρίζει. Τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, κύριε Συντυχάκη, εσείς κυμαίνεστε σε κάποια ποσοστά ως κόμμα. Ενώ μπορεί να φτάσουν και το 6, το 5, μπορεί να φτάσουν και το 10 κάποια στιγμή και το 11. Αλλά εκεί αυτό δεν σας δημιουργεί όλους. Και τα νεότερα στελέχη, όπως εσείς, που δεν είστε παλαιός στελέχος του ΚΚΕ, αλλά τους πιο νέους ηλικία ανθρώπους, δεν σας προβληματίζει ότι όλα αυτά τα ωραία και τα έβηχα. Δεν ανταποκρίνεται ο λαός στα ωραία και έβηχα. Γιατί όλα αυτά ωραία. Μου θυμήσατε αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης. Ότι ο πιο δύσκολος δρόμος είναι η ανηφόρα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ναι. Θα μπορούσαμε και εμείς το 5% να το κάνουμε 35. Και το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ο Καζαντζάκης έλεγε και κάτι άλλο. Έλεγε δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν άνθρωποι. Γιατί πιστεύετε? Και οι ιδέες πρέπει τον πόδι του ανθρώπου τους κουβαλάει. Ότι το ΚΚΕ δεν έχει ικανούς ανθρώπους για να κυβερνήσουν. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Ο λαός πρέπει να πάρει ο κόσμος την εξουσία. Και από τη στιγμή που επιλέξει ο λαός να πάρει την εξουσία και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα λαϊκής οικονομίας με κεντρικό σχεδιασμό, προφανώς το ΚΚΕ θα πρωταγωνιστήσει σε μια τέτοια κυβέρνηση. Δεν το βλέπω το κάνει όμως, αυτό είναι το θέμα τόσα χρόνια. Αλλά όχι τώρα και θα μας τη λήξουν σε μια κόλλα χαρτί και να πάμε σε μια κυβέρνηση. Ήσταν ξεκάθαρος. Λοιπόν, πολύ καθαρός. Πάμε. Και πρέπει να